Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων είχαν στόχο τους οι τρομοκράτες. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24. Τα ευρήματα της Γιάφκας έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Μάσκες, όπλα και σχεδιαγράμματα στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Για την πιο αμφιλεγόμενη εκλογική μάχη όλων των εποχών κάνουν λόγο Αμερικανοί αναλυτές. Ντέρμπι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Στα άκρα η πολιτική πόλωση ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε φρούριο έχει μετατραπεί ο Λευκός Οίκος. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Χάος στη Βαρκελόνη ύστερα από ισχυρή καταιγίδα. Έκλεισε το αεροδρόμιο, πλημμύρισαν οι δρόμοι. Συνεχίσει προειδοποίησης από την πολιτική προστασία. Φουντώνει το κύμα οργής στη Βαλένθια. Ακαθάριστα ρέματα και ανοχήρωτη δήμη, γεμάτο σκουπίδια και μπάζα το ρέμα στο Διόνυσο. Αυτοψία του Action 24. Οι περιοχές που κινδυνεύουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το καμπανάκι που κρούν οι επιστήμονες. Σε λιγότερες από 24 ώρες ανοίγουν οι κάλπες στις ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, για μια αναμέτρηση που ξεχώρισε για το κλίμα πόλωσης και αντιπαράθεσης που σε κάποιες στιγμές έφτασε στα όρια των Ήβρων από τους δύο μονομάχους. Η μεσαία τάξη, το μεταναστευτικό και η πολιτική για τις αμβλώσεις είναι τα τρία ζητήματα που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα, με τις δημοσκοπήσεις ωστόσο να δείχνουν διαφορές στα όρια του στατιστικού λάθους. Συνδεόμαστε με την Ουάσιγκτον και την ανταποκρίτη του Action 24 Γιώτα Αργυροπούλου, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στην αίθουσα σύνταξης για τις εκτιμήσεις της Αθήνας και τον Νίκο Νανούρη για το κλίμα στην Κωνσταντινούπολη για τις κάλπες στις ΗΠΑ. Ενώ η Κατέρινα Τζιωμάκη, κυρίες και κύριοι, θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες κινήσεις των υποψηφίων για το Λευκό Οίκο. Πριν από αυτό όμως, να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις για το μεγάλο χτύπημα της νέας γενιάς τρομοκρατών που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της τρομοκρατικής υπηρεσίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο πιθανότερος στόχος ήταν αστυνομικός. Για θηριώδη βόμβα έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η οποία, εάν ενεργοποιείται, θα προκαλούσε τεράστιο πλήγμα. Αστυνομικό στόχο βλέπουν οι αρχές ότι είχαν επιλέξει οι τρομοκράτες για να χτυπήσουν. Το πιθανότερο σενάριο, όπως λένε αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, ήταν το αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων. Όπως φαίνεται και στο χάρτη, το διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Αρκαδίας βρίσκεται μόλις 4 λεπτά μακριά με τα πόδια και 3 τετράγωνα κάτω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Κάτι που οδηγεί τις αρχές ότι οι τρομοκράτες είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο κρυσφύγετο, γιατί θα μπορούσαν να τοποθετήσουν πολύ γρήγορα τη βόμβα και να τη μεταφέρουν χωρίς να χρειαστεί η χρήση οχήματος. Είναι πολύ πιθανό, σαν ενδεχόμενο, ο στόχος των τρομοκρατών να ήταν κάποια αστυνομική υπηρεσία. Είτε γιατί τελευταία δύο αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αστυνομικά κρατητήρια, είτε ως συνέχεια του χτυπήματος που έγινε μετά τη βόμβα στα ΜΑΤ που απενεργοποιήθηκε από αξιωματικό του ΝΤΕΜ. Αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους και την ανάσυρση στοιχείων από το σιρτάρι παλαιών υποθέσεων, εικάζεται ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την τρομοκρατική οργάνωση Ένοπλη Πλωρεταριακή Δικαιοσύνη, που είχε τοποθετήσει και τη βόμβα έξω από την έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Καθώς και τότε είχε επιλεγεί αστυνομικός στόχος και οι τότε υπεύθυνοι που είχαν αναλάβει την ευθύνη είχαν αναφέρει ότι θα επιστρέψουν με νέο ισχυρό χτύπημα. Βόμβα μεγάλης ισχύος που θα εξόντωνε το στόχο, θα εσπέρνε τον τρόμο και θα προκαλούσε ανυπολόγιστη καταστροφή. Είναι μια θηριώδης βόμβα, η οποία ήταν συμπυκνωμένη, με συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη. Η ακριβή σύστασή της θα μας τη δείξει τα εργαστήρια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πυροτεχνουργών της Ελλάς, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που εξεράγει στα χέρια των τρομοκρατών αποτελούνταν από 5 κιλά εκρηκτικής ύλης, πιθανότατα αμόνιο, δυναμίτιδα, ιζελατοδυναμίτιδα και ένα χρονοδιακόπτη τύπου κουπατάν. Πέμπτη μεσημέρι η βόμβα εξεράγει στη Γιάφκα των Αμπελόκηπων. Πέμπτη βράδυ θα έσκαγε αν προλάβαιναν οι τρομοκράτες να την τοποθετήσουν.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής οδηγήθηκαν σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα από την κατάθεση του 39χρονου συλληφθέντα, ο οποίος αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στην Ελβετία του είχε πει το επόμενο πρωί να παραδώσει τα κλειδιά πίσω στον ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν. Η σύντροφός μου έφυγε για μεταπτυχιακό στο Βερολίνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελβετία. Μου είπε το επόμενο πρωί να παραδώσω τα κλειδιά στη μητέρα του 35χρονου που μένει στην Αγία Παρασκευή. Αλλά δεν πρόλαβα γιατί έγινε η έκρηξη. Κατάθεση αυτό τη μάρτυρα έχει μπει στο μικροσκόπιο, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι λίγα λεπτά μετά την έκρηξη είδε έναν άνδρα να βγαίνει από την πολυκατοικία, να κρατάει τα αυτιά του και να φωνάζει. Τι έκανε ο μ***. Τι έκανε ο μ***. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα τόσο στο διπλανό διαμέρισμα, όσο και στους από κάτω ή στους από πάνω, στον από πάνω όροφο. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη νεαρή γυναίκα που καταζητείται για τη συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Σοφία Ορφανού, πριν από λίγο η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα από τη Γιάφκα των Αμπελοκήπων. Μιλάμε για τα ευρήματα που οδηγούν την έρευνα της αντιτρομοκρατικής ουσιαστικά, έτσι. Στις 28 φωτογραφίες, Εύη, ουσιαστικά βλέπουμε τι εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μέσα σε τρία διαμερίσματα και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες. Ουσιαστικά, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, είναι μέσα αλλίωσης χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα περούκες σε διαφορετικές αποχρώσεις, μήκη και χτενίσματα, ολοπρόσωπες λαστιχένιες μάσκες που παρέπεμπαν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Άλλες βλέπουμε με μουστάκι, με γένια, ακόμη και λαστιχένια γάντια, με τα οποία, όπως μας έλεγαν αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, εικάζεται ότι μεταμφιέζονταν για να πραγματοποιούν τα ουσιαστικά αναγνωριστικά δρομολόγια στον πιθανό στόχο για να μην γίνουν αντιληπτοί από τις κάμερες ασφαλείας. Επιπλέον βλέπουμε σημειώσεις και σχεδιαγράμματα στα οποία αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια και η μαθηματική ακρίβεια η κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Βλέπουμε μάλιστα ότι σε ορισμένα από αυτά είχαν σβήσει οι κατηγορούμενοι τα σχέδια, καθώς φέρεται ότι δεν ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια που θα οδηγούσε σε βραχυκύκλωμα. Σε άλλες φωτογραφίες, καλώδια και άλλα εξαρτήματα για τη συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού ώστε να δημιουργήσουν το επιθυμητό κύκλωμα που θα πραγματοποιούσαν την έκρηξη, ενώ διακρίνουμε και τα δύο καθαρά πιστόλια, δηλαδή μιλάμε τα δύο πιστόλια δηλαδή που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα των Αμπελοκήπων, το 45 Glock και το 9 CZ75 γεμιστήρες και φυσίγκευη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες απέμειναν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Στην προεκλογική περίοδο που γράφει το τέλος, κυριάρχησε η πόλωση αλλά και η σκληρή αντιπαράθεση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Η πόλωση θα φέρει ψηφοφόρους στις κάλπες, αλλά αυτή την ώρα το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, καθώς δεν υπάρχει σαφές προβάδισμα για κανέναν. Η πηξίδα αδειάζει. Σε λίγες ώρες οι κάλπες ανοίγουν στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών στην Αμερική. Στα επιτελεία των υποψηφίων επικρατεί αναβρασμός. Hey everyone, election day is Tuesday, November 5th. And yes, this race is gonna be tight, but we are going to win. And one of the reasons why is you're gonna vote. Bring back the American dream and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it and we will fix it. Λίγο πριν πέσει η προεκλογική αυλαία, Καμαλά Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ δίνουν μάχη σώμα με σώμα, με το φάντασμα της ακραίας πόλωσης να σκεπάζει την Αμερική. Η ρητορική των δύο κλιμακώνεται και ο μεταξύ τους πόλεμος φουντώνει. Has increased his violent rhetoric, Donald Trump has. Trump is increasingly, however, someone who considers his political opponents the enemy, is permanently out for revenge, and is increasingly unstable and unhinged. Η σκληρή γλώσσα και οι προσωπικές επιθέσεις έχουν μόνιμη θέση στο δημόσιο λόγο, σε μια Αμερική πιο διχασμένη από ποτέ. She's a low IQ individual. She doesn't even know she's lying, I'm telling you. This is not what you want for your president. That has nothing to do with me. This is not what you want. She's a very low IQ individual. She's dumb as a rock, and you can't have that. We have an opportunity in this election to finally turn the page. Decade of Donald Trump, who spends full time trying to keep us divided and afraid of each other. We're done. We're done with that. We are exhausted.
τα φλέγοντα ζητήματα της προεκλογικής περίοδου, όπως το μεταναστευτικό, χρησιμοποιούνται και στις τελευταίες εμφανίσεις των υποψηφίων για χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. She has violated her oath, eradicated our sovereign border and unleashed an army of gangs and criminal migrants. I mean, we have migrants pouring in here by the tens of thousands that are criminals from jails, from mental institutions, terrorists. Νέες ανησυχίες προκαλούν οι δηλώσεις του Τραμπ περί νοθείας σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές, μία μόλις μέρα πριν τις κάλπες που θα κρίνουν τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. There's only one reason you don't want voter ID. There's only one reason, and that's to cheat. There is no other reason, and they do cheat. Το κλίμα εμφυλίου αποτυπώνεται τόσο στα εκατέρωθεν πυρά των υποψηφίων, όσο και στις δημοσκοπήσεις που προοικονομούν μια αναμέτρηση θρίλερ, με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις να είναι σχεδόν ισόπαλοι. Να έρθω σε σένα, Κατερίνα Τζιωμάκη, για τα ποσοστά που δίνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο νικητής θα βγει στο νήμα, Κατερίνα. Ακριβώς, οι προεδρικές εκλογές εξελίσσονται σε θρίλερ μέχρι τέλους, με τις κρίσιμες κάλπες να ανοίγουν αύριο και τις δημοσκοπήσεις να αποδεικνύουν ακριβώς αυτό, πως ο νικητής δηλαδή θα κριθεί στο νήμα. Αυτό αποδεικνύει η πρόσφατη σημερινή δημοσκόπηση των New York Times, που δίνει στην Καμάλα Χάρις ποσοστό 49% και στον Ντόναλντ Τραμπ 48%. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δημοσκόπηση του Economist, ο οποίος δίνει στην Καμάλα Χάρις 48,9% και στον Τραμπ 47,7%, μια διαφορά δηλαδή 1,2 μονάδων. Ενώ χαρακτηριστική του κλίματος πόλωσης είναι η δημοσκόπηση του NBC, η οποία δίνει απόλυτη ισοπαλία στους δύο υποψηφίους, με τους δύο να συγκεντρώνουν ποσοστό 49%. Πραγματικά η πλέον αμφιροπή μάχη, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, θα τα δούμε όλα από αύριο. Σε φρούριο τώρα έχει μετατραπεί η Ουάσιγκτον. Εκεί που μας περιμένει ανταποκρίτρια του Action 24, Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη. Γιώτα, σε αυτή την αμφίροπη μάχη επικρατεί μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα. Καλησπέρα σας από την Ουάσιγκτον. Είμαστε έξω από το Λευκό Οίκο, όπου όπως βλέπετε και εσείς πίσω μου έχουν στηθεί μεγάλα κυκλειδώματα προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές βίαιες επιθέσεις πολιτών προς το Λευκό Οίκο. Είμαστε ακριβώς έξω από το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Πίσω μου βλέπετε και το Λευκό Οίκο. Εδώ λοιπόν οι εργάτες αυτή τη στιγμή εργάζονται τοποθετώντας τα κυκλειδώματα. Υπάρχει μεγάλη, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όπως καταλαβαίνετε. Είναι φρούριο που οχυρώνεται αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον, με κυκλειδώματα που τοποθετούνται περιμετρικά του Λευκού Οίκου και των δημόσιων κτηρίων. Να πούμε ότι από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος έχει κάνει δηλώσεις ότι αποκλείεται να χάσει τις εκλογές και θα χάσει μόνο σε περίπτωση που γίνει νοθεία. Και μάλιστα σε χθεσινές δηλώσεις του ανέφερε ότι στους οπαδούς του, στους ψηφοφόρους του, ότι είναι στο χέρι μας αν θα κερδίσουμε ή αν θα χάσουμε, προτρέποντας τους ψηφοφόρους του να μεταβούν αύριο στην κάλπη και να ψηφίσουν. Από τις δημοσκοπήσεις που συνεχίζουν να τους φέρουν αμφίροπους μέχρι αυτή τη στιγμή και σε πολύ κοντινά ποσοστά, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις πολιτείες κλειδιά. Σήμερα λοιπόν μία μέρα, τελευταία μέρα πριν τις εκλογές είμαστε, οι υποψήφοι έχουν την τελευταία ευκαιρία να στείλουν το μήνυμά τους και οι δύο θα μιλήσουν απόψε στο Pittsburgh στην Πενσιλβάνια, ενώ αυτή την ώρα ο Τραμπ βρίσκεται στην Βόρεια Καρολίνα. Απόψε την Κάμαλα θα συνοδεύσουν η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Lady Gaga. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώτα. Επιστροφή στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε από εδώ ποιες είναι οι εκτιμήσεις που κάνουν στην ελληνική κυβέρνηση για την επόμενη μέρα, αλλά και στην Τουρκία. Ξεκινώ από εσένα, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Η κυβέρνηση έχει προτίμηση? Όχι, γιατί ακριβώς το επίπεδο των προσωπικών σχέσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τα δύο στρατόπεδα επιτρέπει στην Αθήνα αυτήν την ευελιξία. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί για κάποιους, ακόμη και εσωτερικά, να θεωρούνται οι δημοκρατικοί ως ένα
ένας προτιμητέος σύμμαχος για την επόμενη μέρα. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες από την τελευταία συνάντηση που είχαν η Καμάλα Χάρης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις πριν από λίγα 24 ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με ένα από τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας, εάν και εφόσον δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να κόψει πρώτος τον ύμα σε εκλογές, και αυτός είναι ο Μάικ Πομπέο, με τον οποίο γευμάτισε πριν από μερικά 24 ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και εδώ είναι και το σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο. Πρέπει πάντως να σου πω ότι οι κεραίες προφανέστατα της Αθήνας θα είναι στραμμένες στις αμερικανικές εκλογές. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός σήμερα από τον Άφλιο που περιόδευσε έκανε μια διπλή αναφορά στις αμερικανικές εκλογές, προτάσσοντας και προβάλλοντας κυρίως αυτό που έχει επιδιώξει από την πρώτη στιγμή να επέλθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ούτως ώστε να μην καθορίζονται τα επόμενα βήματά της από τα αποτελέσματα ή από τις πολιτικές που παράγει η αμερικανική υπερδύναμη. Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ακριβώς ο Πρωθυπουργός και επιστρέφουμε στη σύνδεσή μας. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η γεωπολιτική ορίμανση της Ευρώπης αποτελεί σήμερα το μεγάλο ζητούμενο. Και εδώ βλέπετε πως οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στις Βρυξέλλες έχουν τελικά πολύ μεγάλη σημασία για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και από την Αθήνα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, οι Τούρκοι ξέρουν ποιον θέλουν περισσότερο στο βαλγραφείο. Καλησπέρα, Εύη, από την Κωνσταντινούπολη. Θα λέγαμε ότι η άκυρα μέχρι κύση των παραπέντε των αμερικανικών εκλογών κρατάει μια σιγή ηθείως. Δεν έχει εκφραστεί καμία προτίσμηση σε κάποιον υποψήφιο και είναι μια γραμμή την οποία θα ακολουθήσει η άκυρα μέχρι τουλάχιστον να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Το κλίμα, ωστόσο, που επικρατεί εδώ και αποτυπώνεται και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν βρίσκεται σε σύγχυση για το ποιον από τους δύο υποψηφίους θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα τουρκικά συμφέροντα. Και αυτό, γιατί το λένε αυτό? Το λένε αυτό διότι η Τουρκία καταρχάς δεν θα πάρει θέση, δεν παίρνει θέση, διότι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρο προβάδισμα για κάποιον υποψήφιο. Mm-hmm. Οπότε η Τουρκία δεν θέλει να ρισκάρει εκφράζοντας την προτιμήσή της είτε στην Καμαλά Χάρης είτε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ υπάρχει και η άποψη γύρω από το στενό πυρήνα του Τούρκου Προέδρου, που τι λέει? Λέει ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ουσιαστικά θα ξεπάγωνε τον αμερικανοτουρκικό διάλογο, τον τεταμένο αμερικανοτουρκικό διάλογο επί διακυβέρνησης Biden. Κάτι ωστόσο που αντικρούει μια άλλη πλευρά γύρω από το στενό πυρήνα Τούρκου Προέδρου, η οποία υποστηρίζει ότι ναι, μεν υπήρχε αυτός ο διάλογος επί Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπήρχε ωστόσο κανένα από το αποτέλεσμα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση Biden, όπου ουσιαστικά υπήρχαν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Υπουργείου Άμυνας. Να πούμε, κλείνοντας, ότι διαψεύστηκαν πριν από λίγη ώρα κάποια δημοσιεύματα από Τούρκους αξιωματούχους mm-hmm. που ανέφεραν ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν, κατά το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιχείρησε ραντεβού με την Καμαλά Χάρης. Αυτό που λένε Τούρκοι αξιωματούχοι για το καθεστώς ανωνυμίας είναι ότι ουδέποτε ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να προσεγγίσει την Καμαλά Χάρης και θα τηρήσει τη στάση ουδετερότητας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Μάλιστα, να ευχαριστήσω πολύ και τους τέσσερις συναδέλφους για το αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Τρία θέματα, κυρίες και κύριοι, θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ: η μεσαία τάξη, το μεταναστευτικό και η πολιτική για τις αμβλώσεις. Εκεί επικέντρωσαν άλλωστε τη στρατηγική του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, εβδομάδες, και οι δύο υποψήφοι. Λίγα 24 ώρα πριν από τις κρισιμότερες εκλογές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά, στοχεύοντας τις κοινωνικές ομάδες που θα κρίνουν τον νικητή. Χάρις και Τραμπ επιδιώκουν να κερδίσουν την ψήφο της μεσαίας τάξης. At the core of Harris's proposal is a continuation of the Biden administration's promise that no one making less than $400,000 a year would have their taxes go up at all. That's a key part of Harris's tax proposal. Η Χάρις υποσχέθηκε μείωση της φορολογίας της μεσαίας τάξης. It will be my focus every single day as president. I will give a middle-class tax cut to over 100 million Americans. I will enact the first ever federal ban on corporate price gouging on groceries.
to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live. Οι Αφροαμερικανοί αποτελούν το 1 τρίτο των ψηφοφόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Πολλοί παραμένουν παραδοσιακά πιστοί στους δημοκρατικούς, δεν λείπουν όμως και οι διαρροές. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως είναι απαράδεκτο για τους Αφροαμερικανούς να ψηφίσουν Τραμπ. Has a history of denigrating you because you think that's a sign of strength. Βαρόμετρο για τον νικητή των εκλογών αποτελούν και οι Λατινοαμερικάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ωστόσο ιστορικά δεν είναι εύκολο να πιστούν να προσέλθουν στις κάλπες. In a year where the presidential race is neck and neck, undecided Latino voters could play a major role in key swing states if Harris and Trump can convince them to vote at all. Στην προεκλογική περίοδο, η πλευρά των Δημοκρατικών έδωσε μεγάλη έμφαση στα συνδικάτα εργαζομένων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε σε σωματείο ξυλουργών στην Ουάσιγκτον προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Three days till election day, and the stakes couldn't be higher. The choice couldn't be clearer. A lot of politicians have trouble you saying the word union, but I'm not one of them. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η μάχη για το εισιτήριο στον Λευκό Οίκο, με όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν απόλυτο ντέρμπι. Μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Πιέρος. Κυρίες και κύριοι, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη. Η Αθήνα είναι έτοιμη και για τα δύο ενδεχόμενα? Εντάξει, είναι εκ των πραγμάτων έτοιμη και αυτό φαίνεται και από τις σχέσεις και από τις συνομιλίες που έχει κάνει έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός. Έχει συναντήσει πριν από λίγες μέρες τον Πομπέο. Ήταν συνομιλητής της ελληνικής πλευράς και όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα Χανιά είχε φιλοξενήσει τον επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, τον Άντονι Μπλίνκεν. Έτσι κι αλλιώς, με λίγα λόγια, η ελληνική πλευρά δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί για το ποιος θα βγει. Είναι προετοιμασμένη προφανώς και για τα δύο ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα, σαφώς έχει ισχυρούς συνομιλητές και από τις δύο πλευρές, πέρα από τους επικεφαλείς της ενδεχόμενης διπλωματίας που θα δούμε ανεξάρτητα αν θα έχουμε πρόεδρο ή πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα, πέρα από αυτές τις συναντήσεις, το πιο σημαντικό είναι ο επικεφαλής στο State Department, βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας και με τον οποίο θα συνομιλεί η ελληνική πλευρά. Πάντως, σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και άγχος δεν έχει για το ποιος θα εκλεχθεί. Έχει τους διάβλους, έχει τις επαφές και έχει και τις πολύ πρόσφατες επικοινωνίες και σε προσωπικό επίπεδο που έχει κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, στη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν που θα γίνει στις 8 του μηνός, mm-hmm, αναμένουμε κάτι? Εντάξει, τώρα για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν πρέπει να αναμένουμε κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε αντικειμενικά μικρό καλάθι. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Είναι ότι θα είναι πολύ λίγες μέρες μετά το αποτέλεσμα των Αμερικάνικων εκλογών. Στο State Department δεν θα υπάρχει ένικος ακόμα. Δεν ξέρουμε καν ποιος μπορεί να είναι. Άρα, με λίγα λόγια, θα είναι ακόμα μία συζήτηση από τις καθιερωμένες, τις οποίες κάνει η ελληνική και η τουρκική πλευρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο ή κάποιο διακύβευμα. Αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, μιλάμε για να μιλάμε και κρατάμε τους διάβλους. Δεν υπάρχει όμως κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουμε μικρό καλάθι. Γιώργο, παραμένεις μαζί μας, καθώς θα μιλήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας μαζί. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στη Βαρκελόνη, η οποία μέσα σε λίγα 24 ώρα γίνεται η δεύτερη πόλη της Ισπανίας μετά τη Βαλένθια, που αντιμετωπίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι δρόμοι της Βαρκελόνης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας έχει ήδη θέσει το επίπεδο συναγερμού στη Βαρκελόνη στο κόκκινο. Ήδη η καταλανική κυβέρνηση έχει στείλει νέα προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών λόγω των έντονων φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Προειδοποιητικά μηνύματα για σφοδρή κακοκαιρία ηχούν στα κινητά τηλέφωνα πολιτών της Βαρκελόνης. Το κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης Ελ Πράτ έχει κατακλειστεί από μεγάλους όγκους νερού σε διάφορα σημεία του. Νερά στάζουν από τα ταβάνια. Ταξιδιώτες βγάζουν τα παπούτσια τους και περπατούν ξυπόλοιτοι στην αίθουσα αναχωρήσεων. Αλ αεροπουέρτο, aquí tenemos una piscina.
main airport in Barcelona has diverted 50 flights due to land there, and that's because of a rainstorm hitting the area. This all comes after the Spanish Weather Service has issued a red alert for the region. Κεντρικοί οδικοί άξονες μετατρέπονται σε ποτάμια. Αυτοκίνητα θάβονται κάτω από το νερό. Ενώ δρόμοι κλείνουν εξαιτίας κατολιστήσεων. Y bueno, como podéis ver, el muro de contención de la casa pues se ha caído, ¿no? Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης μετατρέπονται σε ορμητικούς χυμάρους. Σπίτια πλημμυρίζουν και οι κάτοικοι τρέμουν στην ιδέα ότι ίσως ζήσουν την καταστροφή της Βαλένθια. Στη Βαλένθια, εκεί όπου οι κάτοικοι δεν έλαβαν εγκαίρως προειδοποιητικά μηνύματα, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Όσο περνούν οι μέρες, οι ελπίδες σβήνουν για τους αγνοούμενους, ο αριθμός των οποίων παραμένει ακόμα άγνωστος. Η Ισπανία δεν θα αποσυρθεί από το principal objetivo. Το principal objetivo είναι salvar vidas, είναι recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural. Η Ισπανική κυβέρνηση αναπτύσσει 7.500 στρατιώτες, ενώ οι αστυνομικές αρχές επιστρατεύονται ακόμα και drones για να εντοπίσουν κάποιο σημάδι ζωής σε πλημμυρισμένα πάρκινγκ. Με estos drones tenemos capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera visual de qué es lo que está ocurriendo, de cómo es esa situación. Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες με τους εξαγριωμένους πλημμυροπαθείς να επιτίθενται με λάσπες και αντικείμενα στο βασιλικό ζεύγος. Σύμφωνα όμως με την Ελπαΐς, ο βασιλιά Φελίπη και η Λετήθια γνώριζαν ότι κατά την επίσκεψή τους υπήρχε κίνδυνος αποδοκιμασιών. Ωστόσο, αποφάσισαν να επισκεφτούν την κατεστραμμένη περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται εκ νέου επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους. Μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται η Βάσο Μητρομάρα, κυρίες και κύριοι. Βάσο, το 112 ηχεί ουσιαστικά σε μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές πόλεις, στη Βαρκελόνη, καθώς οι αρχές ουσιαστικά δεν θέλουν να κάνουν δεύτερη φορά το ίδιο λάθος, έτσι. Ακριβώς, Εύη. Οι αρχές λοιπόν συστήνουν τη μέγιστη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας, ενώ προτρέπουν τον πληθυσμό να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες για την ασφαλειά τους, προκειμένου να αποφύγουν την επανάληψη της καταστροφής της περασμένης εβδομάδας. Οι δρόμοι λοιπόν έχουν αποκλειστεί στη Βαρκελόνη από κατολιστήσεις και μεγάλους όγκους νερό. Το παρακολουθήσαμε μάλιστα και στο βίντεο που προηγήθηκε, με τους οδηγούς να προσπαθούν να ελιχθούν μέσα από μισοβυθισμένους δρόμους, καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να φτάσουν στα σπίτια τους. Βλέπουμε χαρακτηριστική και τις εικόνες. Συνολικά περίπου 50 πτήσεις έχουν επηρεαστεί με ακυρώσεις ή καθυστερήσεις. Τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου της Καταλωνίας έχουν ακυρωθεί, ενώ σταθμοί του μετρό και δρόμοι έχουν επίσης κλείσει. Την ίδια ώρα, να σου πω, Εύη, ότι ακυρώθηκαν τα μαθήματα σε σχολεία στην Ταραγώνα της Νότιας Καταλωνίας, περίπου στο μέσο της απόστασης από τη Βαρκελόνη και τη Βαλένθια, μετά το συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις. Στο μεταξύ, η πολιτική προστασία ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή από τους κατοίκους στα νότια της παραλιακής πόλης της Ταραγώνας σήμερα λοιπόν το απόγευμα, ενώ πρόσθεσε πως οι βροχές θα σημειώνονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Βαρκελόνης, αλλά με χαμηλότερη ένταση. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βάσο Μητρομάρα. Οι φωνικές πλημμύρες στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, φέρνουν στο προσκήνιο τη μεγάλη ανησυχία για το τι θα συμβεί στην Αττική στο ενδεχόμενο μιας τόσο ισχυρής βροχόπτωσης. Νούμερο ένα πρόβλημα είναι τα ακαθάριστα ρέματα. Το Action 24 κατέγραψε το γεμάτο μπάζα ρέμα του Διονύσου, που αποτελεί σοβαρή απειλή για μεγάλη καταστροφή. Μπάζα, κορμί δέντρων, σκουπίδια και άλλα υλικά βρίσκονται μέσα στο ρέμα κηδονιών στη Ροδόπολη του Δήμου Διονύσου. Βρίσκουμε στρώματα, βρίσκουμε καναπέδες, βρίσκουμε σκουπίδια, βρίσκουμε καρέκλες, βρίσκουμε παιχνίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται για τα σπίτια τους, για τις περιουσίες τους, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει. Γιατί είναι η λεκάνη που έρχεται από το Διόνυσο από πάνω, είναι επικίνδυνη. Το ότι καθαρίζει είναι καλό. Ο κίνδυνος για μια καταστροφική πλημμύρα μετά από μια έντονη βροχόπτωση είναι μεγάλος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ρέματα της Αττικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες της περιφέρειας Αττικής για τα αντιπλημμυρικά έργα. Εδώ, στον Δήμο Διονύσου, σκαπτικά μηχανήματα ανοίγουν και καθαρίζουν τα ρέματα. Η ροή των υδάτων είναι ιδιαίτερα προβληματική εδώ, στην υπάρχουσα κατάσταση. Πρέπει να διαφυλάξουμε την περιουσία μας. Τα ρέματά μας πρέπει να είναι καθαρά.
Καμπανάκι και για τα ποτάμια στον αστικό ιστό όπως ο Κηφισός. Βρισκόμαστε στα άδυτα του Κηφισού, εδώ που η περιφέρεια Αττικής το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί καθαρισμούς. Με τους ειδικούς να προβλέπουν ότι ο ποταμός δεν θα αντέξει μια βροχή ανάλογης έντασης με τη Βαλένθια. Πραγματικά, σε κάποια σημεία του Κηφισού, και αυτό αφορά κυρίως τη Βόρεια Φιλαδέλφεια, στο ύψος των αμαξοστασίων των Τρόλεϊ και στο δημοτικό κημητήριο που είναι λίγο πιο κάτω, πραγματικά υπάρχει έντονος φόβος. Αυθαίρετες κατασκευές, μάντρες και επιχωματώσεις, μπαζώματα και κτίσματα θα είναι η αιτία μιας ολικής καταστροφής. Η ανησυχία ανεύλογη και για τους κατοίκους και από τη διοίκηση. Βρεθήκαμε και σε ένα συνέδριο που και την ανησυχία αυτή την εκδηλώσαμε όλοι οι Δήμοι. Ο Δήμος Σεγάλο έχει κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή έχουμε καθαρίσει όλα τα φρεά διανύσης. Η περιφέρεια Αττικής έχει απομακρύνει πάνω από 9.000 τόνους φερτών υλικών, ενώ η έντονη μυρωδιά στην κήτη του ποταμού σηματοδοτεί ότι οι πηγές ρύπανσης από υγρά και στερεά απόβλητα είναι πολλές. Υπάρχει απορρόφηση περίπου 400 χιλιοστά. Όταν οι βροχές στην Βαλένθια, αλλά και στην κεντρική Ελλάδα, στη Μεγάλη Πλημμύρα, ήταν πάνω από 1.100. Μία τέτοια βροχή ή ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο μπορεί να το έχουμε σε ένα πυκνό αστικό περιβάλλον, όπου η τροτότητά μας είναι πολύ μεγάλη, ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή είναι πολύ μεγάλος. Το αστεροσκοπείο Αθηνών προειδοποιεί πως οι περιοχές που είναι στο κόκκινο για πλημμύρες στην Αττική είναι αυτές γύρω από τον Κηφισό, από τις τρεις γέφυρες του Αγίου Σαναργύρου μέχρι τις εκβολές του ποταμού στον Ταύρο. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Αργολίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως στόχος είναι η συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης χωρίς να αλλάξει η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης που είναι η μείωση των φόρων. Άρα απλά πηγαίνουν και το βλέπουν, χωρίς όμως να προσφέρει. Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ψήφιση των 12 νέων μειώσεων φόρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ναύπλιο επανάλαβε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα πάει στις κάλπες του 2027 συνεχίζοντας αυτή την πολιτική. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνδυάζουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με περαιτέρω μειώσεις φόρων. 12 φόροι θα μειωθούν ακόμα στον προϋπολογισμό του 2025 και η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και το 2026 και το 2027. Επομένως, οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτήν την καλή πορεία της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τους προβολείς στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Μαζί με κλιμάκιο υπουργών και βουλευτών έπιασαν το σφιγμό στην αγορά της ιστορικής πόλης, συνομίλησε με κόσμο και καταστηματάρχες. Κύριος Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα αναστήλωσης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ συμμετείχε στην παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης του νομού ύψους 534 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και η προτεραιοποίηση για την οποία μίλησε ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει τόσο μεγάλη σημασία και είναι κάτι το οποίο νομίζω το ασπάζεται και ο καλός μου φίλος ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Οπτοχός, με την έννοια του ότι θέλουμε να περάσουμε από έργα βιτρίνες, έργα ουσίας, τα οποία θα υπηρετούν συνολικά ένα κεντρικό αφήγημα. Ένα αφήγημα το οποίο έχουμε συζητήσει με την περιφέρεια και το οποίο νομίζω ότι μπορέσατε να το διακρίνετε μέσα από τα πολλά επιμέρους έργα και τις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από τους υπουργούς. Η μερίδα του Λέοντος, 440 εκατομμύρια ευρώ, κατευθύνεται σε έργα υποδομών και 94 εκατομμύρια σε ενισχύσεις επιχειρήσεων. Ένα βήμα πριν από μια νέα διάσπαση βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον πόλεμο ανακοινώσεων που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην πλευρά της πλειοψηφίας και εκείνης του Στέφανου Κασελάκη για τα αποτελέσματα της εκλογής των συνέδρων. Το κλίμα εν ώψη του συνεδρίου είναι εκρηκτικό και το τελικό ξεκαθάρισμα αναμένεται να γίνει την Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία ξεκινούν οι εργασίες στο ανώτατο κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ. Με καζάνι που βράζει και ετοιμάζεται να εκραγεί σύντομα, μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκρουσιακό κλίμα δείχνει να διαπερνά οριζόντια το κόμμα και έχει μεταφερθεί και στη βάση, όπως φάνηκε στη διαδικασία εκλογής συνέδρων. Η πλειοψηφία και ο Στέφανος Κασελάκης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στο συνέδριο, καθώς και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτριες και εξασφάλισαν την πλειοψηφία των συνέδρων. Εάν θεωρούν ότι έχουν την πλειοψηφία όπως διατυμπανίζουν, χωρίς να έχουν παρουσιάσει ούτε έναν αριθμό, εάν όντως θεωρούν ότι έχουν την πλειοψηφία. Τέλεια. Πάμε λοιπόν σε συνέδριο. Μην κόψετε κανέναν. Συγχαρητήρια στον κύριο Κασελάκη. Εχθές το απόγευμα ισχυρίζονταν ότι έχει 70%, τώρα λέει 56%, αύριο θα λέει 45% και μεθαύριο 30%. Με πρακτικές Τραμπ συνεχίζει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.
Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης αμφισβήτησε ανοιχτά τα αποτελέσματα που έδωσε η πλευρά του έκτοτου Προέδρου, σχολιάζοντας κάτω από ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Δεν ισχύουν αυτά τα αποτελέσματα. Όλα σχεδόν είναι πειραγμένα και μάλιστα πολύ. Όσο υπάρχει ο τραμπικός κύριος Κασελάκης. Τραμπικός. Ναι, ναι. Δεν θα βγάλει τα. Παρακαλέσω θερμά. Θερμά θα παρακαλέσω. Έχουμε πει ότι είμαστε ένα κόμμα με σχέσεις συντροφικές, με σχέσεις συλλογικές και τιμούμε. Κομματική αναμέτρηση προκαλεί σε αρκετά στελέχη έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κόμματος, με τον Διονύση Τεμπονέρα να τον εκφράζει μέσω του Άξιον 24. Ότι στη χθεσινή διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Δυστυχώς είναι όλοι χαμένοι. Και κυρίως είναι χαμένοι και η αριστερά, αλλά και ο πολιτικός χώρος, ο οποίος θα κάνει αρκετό χρονικό διάστημα να αναταχθεί και να συνέλθει. Την ίδια στιγμή, στελέχη από τα δύο στρατόπεδα εξακολουθούν να ερίζουν για το ποιος εξέλεξε τους περισσότερους συνέδρους, κάτι που εκ των πραγμάτων θα φανεί σε λίγες ημέρες στο συνέδριο. Τα δύο τρίτα των συνέδρων είναι με τις απόψεις της πλειοψηφίας. Πώς γίνεται όλη τη μέρα να καταγγέλεις πραξικοπήματα, κολπάκια το ένα το άλλο και το βράδυ να θριαμβεύεις εκλογικά. Γίνονται και τα δύο. Η πλευρά την οποία στήριξα και στηρίζω φυσικά με τον Στέφανο Κασελάκη υπερίσχυσε σημαντικά. Δεν θα μπω σε ποσοστά. Η πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι ο Στέφανος Κασελάκης προετοιμάζει το έδαφος για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή που τέθηκε εκτός εκλογικής κούρσας τονίζει πως θα ανατρέψει την απόφαση στο συνέδριο. Αντώνη Γιώκα, ποια θα είναι όμως η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να πετύχει τον στόχο του τελικά? Αρχικά θα πρέπει να το αποδείξει στο συνέδριο ότι έχει την πλειοψηφία. Εάν και εφόσον τα καταφέρει και έχει αυτή την πλειοψηφία, το πρώτο του βήμα θα είναι η αμφισβήτηση του Προεδρείου, το οποίο θα επιλεγεί από την παρούσα πλειοψηφία. Μάλιστα. Θεωρούν λοιπόν από το επιτελείο του ότι πρέπει να είναι αναλογικό ως προς τα ποσοστά που ήδη δίνουν στη δημοσιότητα. Το δεύτερο βήμα, σε περίπτωση πάντα που έχει την πλειοψηφία, θα είναι να κατατεθεί άμεσα στην αρχή και όλου συνεδρίου έτοιμα άρσης του αποκλεισμού του από τις εκλογές και προφανώς έτοιμα άρσης της έκπτωσής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να οδηγηθεί το κόμμα με τον Στέφανο Κασελάκη πρόεδρο στις προεδρικές εκλογές που θα ακολουθήσουν. Και το τρίτο βήμα είναι να ζητήσει ο ίδιος τον λόγο ο σύνεδρος και να τοποθετηθεί επί παντός επιστητού. Τώρα όλα αυτά, Εύη, το ξαναλέμε, υπό την αίρεση ότι έχει τα νούμερα τα οποία δίνει το επιτελείο του. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γιώκα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Πιέρο. Ξανά, Γιώργο, μαζί. Όλα δείχνουν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, βαίνει προς νέα διάσπαση. Και όλα δείχνουν επίσης ότι είχε κάτι σαν φοιτητικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως θυμάσαι, Εύη, όταν έχουμε κάθε χρόνο φοιτητικές εκλογές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, λέει η ΔΑΠ ότι έχει κερδίσει. Λέει και η Πασπονταστική επίσης ότι έχει κερδίσει τις ίδιες εκλογές. Και κάπως έτσι έγινε και με τις εκλογές συνέδρων στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η πλευρά της πλειοψηφίας, τον 87, λέει ότι κέρδισε, ότι έχει απολύτως τους συσχετισμούς. Ο κύριος Κασελάκης, σε ένα ακόμα πιο οξύμορο σχήμα, λέει ότι κέρδισε. Αλλά επίσης ότι έχει γίνει νοθεία εις βάρος του. Δηλαδή του έχουν κάνει νοθεία, έχουν αλλοιώσει το αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος Κασελάκης επικρατεί. Τώρα, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς γιατί σουρεαλιστικά τοπία μιλάμε με όρους πολιτικής. Από εκεί και πέρα έχουμε και έναν πόλεμο ανακοινώσεων από τις δύο πλευρές, πριν από την κάλπη για τις εκλογές των συνέδρων και βέβαια μετά την κάλπη πάλι ένα πόλεμο ανακοινώσεων και σχολείων και στα social media για το ποιος τελικά έχει την πλειοψηφία των συνέδρων σε ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει εκλογές πριν από λίγη ώρα και που η κάθε πλευρά λέει ότι έχει κερδίσει. Νομίζω ότι από μόνο το αυτό λέει πάρα πολλά. Και αν υπάρχει κάτι βέβαιο, είναι ότι αυτό το κόμμα, δεν κάνουμε καμιά τρομερή πρόβλεψη, είναι δεδομένο ότι πάει για διάσπαση, για μια διάσπαση η οποία θα επισφραγιστεί και θα επιβεβαιωθεί απολύτως στο συνέδριο, διότι είναι απολύτως σαφές και οφθαλμοφανές ότι σε καμία περίπτωση αυτές οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συνεχίσουν να συνεπάρξουν. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Πιέρο. Επίσης, ότι ο κύριος Κασελάκης θα παίξει το τελευταίο του χαρτί στο συνέδριο, έτσι, όπως είπατε και πριν. Και στο συνέδριο αυτό, αν οι συσχετισμοί δεν του βγουν, γιατί είδαμε τα σενάρια στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έδωσε ο Αντώνης, αν του βγουν. Αν δεν του βγουν, τότε δεν μένει κάτι άλλο στον κύριο Κασελάκη πέρα από το να κάνει το δικό του κόμμα. Βέβαια. Και το θέμα και το ερώτημα μετά είναι και ποιος θα ακολουθήσει. Ακριβώς. Έτσι. Το έχουμε επανειλημμένως θέσει αυτό το θέμα της απορίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Συνάντηση με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη είχε το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος. Ο Φρέντι Μπελέρης ευχαρίστησε τον κύριο Ιερώνυμο για την σημαντική στήριξη της Εκκλησίας στο διάστημα που ήταν προφυλακισμένος. Ο Δημήτρης Κρικέλλας είχε όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
Ακριβώς, Εύη. Ο Φρέντι Μπελέρης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη συμπαράστασή του στην ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας και μάλιστα μία ημέρα μετά τα όσα ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Έντι Ράμα για τη Βόρεια Ήπειρο. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε και μία ειδική αναφορά μιλώντας για βόρειο ηπειρωτικό ελληνισμό. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για το διάστημα που ήταν έγκλειστος στις φυλακές, κρατούμενος αλβανικές φυλακές ο Φρέντι Μπελέρη, ενώ έκανε και μία ειδική αναφορά σε μία συνάντηση που είχε προμηνών ο γιος του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Να σου πω κλείνοντας, Εύη, ότι τον κύριο Μπελέρη συνόδευε ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, κύριος Σταύρος Παπασταύρου, όπως επίσης και ο υποψήφιος δήμαρχος της Χιμάρας, Πέτρος Γκικουρίας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Κρικέλα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε αμέσως μετά τη συνάντηση ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρη. Ήρθα σήμερα εδώ να επισκεφθώ το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κύριο Ιερώνυμο, για να τον ευχαριστήσω για τη διαχρονική υποστήριξη της Εκκλησίας στον προοπτικό ελληνισμό. Να τον ευχαριστήσω για την αμέριστη υποστήριξή του κατά τις 16 μήνες φυλακή στις φυλακές του Ράμα. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δέχτηκε το γιο μου και έδωσε την ευλογία του ώστε να πάει υποψηφιότητα πολύ καλά. Επανερχόμαστε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς συνελήφθη 34χρονος πρώην μέλος της οργάνωσης Πυρήνες της Φωτιάς, αυτή τη φορά Βασιλεία Μανοπούλου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συγγενικού του προσώπου. Πράγματι, Εύη, ο 34χρονος πρώην μέλος της οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς συνελήφθη την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, καθώς τραυμάτισε με μαχαίρι τον 84χρονο θείο του. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν στην περιοχή του Χολαργού, φέρεται ότι ισχυρίστηκε: «Μαχαίρωσα το θείο μου επειδή με κακοποιούσε από την ηλικία των 5 ετών». Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 34χρονος το 2011 είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς κατά αστυνομικών στην περιοχή της Πεύκης. Αποτυπώματά του είχαν βρεθεί σε γιάφκα της οργάνωσης και είχε καταδικαστεί σε 80 χρόνια κάθειψη. Ωστόσο, 8 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2019, αποφυλακίστηκε και τώρα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα Λιναρδάτου. Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, που πλέον τείνουν να γίνουν μάστιγα και απασχολούν καθημερινά τις διοικητικές αρχές. Δύο νέα περιστατικά με θύματα γυναίκες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Πάτρα, ενώ μια 17χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον ιερέα πατέρα της για σωματική βία. Διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, νοσηλεύεται η 43χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της Κυριακής. Καθημερινά η αστυνομία αντιμετωπίζει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι κανείς δεν σηκώνει χέρι σε οικείο, αλλά σε κανένα πρόσωπο γενικά, ειδικά σε οικείο πλέον. Είναι αυτεπάγγελτα η δίωξη. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ στην οδό Ηρώου Πολυτεχνείου, στην Πάτρα και στην Τερψιθέα, όταν ο 49χρονος πρώην σύντροφος συναντήθηκε με την 43χρονη, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονος διεπληκτισμός. Τότε ο 49χρονος έσπρωξε την 43χρονη, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει αρκετά δυνατά στο κράσπεδο, να χτυπήσει και βέβαια να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα μετά το σπρόξιμο που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κράσπεδο με το κεφάλι. Ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Ιερέας χαστούκησε δύο φορές τη 17χρονη κόρη του μπροστά στα μάτια των άλλων παιδιών του. Η 17χρονη που φέρεται να απείλησε τον πατέρα της με μαχαίρι σύμφωνα με τον ίδιο διατάχθηκε από το δικαστήριο να μένει προσωρινά με τη μητέρα της. Ο 40χρονος ιερέας αφέθηκε ελεύθερος με την προϋπόθεση να μην προσεγγίσει την κόρη του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα δέχτηκαν 710 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης. Συνολικά κλήθηκαν να διαχειριστούν 348 περιστατικά, ενώ χορηγήθηκε η εφαρμογή του Panic Button σε 55 γυναίκες θύματα. Ακόμα και ένα απλό περιστατικό, ένα απαλό σπρόξιμο μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε βαριά σωματική βλάβη ή ακόμα και στο θάνατο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 235 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της ελληνικής αστυνομίας 5 θύματα ενδοοικογενειακής βίας και 21 θύματα σε ιατροδικαστή ή νοσοκομείο.
Έχουμε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, κυρίε και κύριοι. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Ποφίλιο. Δημήτρη, έχουμε νέα σύλληψη στην υπόθεση τη τρομοκρατία. Ακριβώς, Εύη, πριν από λίγο συνελήφθη με σχετικό έντελμα σύλληψη από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Ειδικών Εγκλημάτων Βία, η 30χρονη γυναίκα, η οποία φαίνεται ότι κατήχε τα κλειδιά του διαμερίσματος. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί την αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή, καθώς την είχαν ταυτοποιήσει. Την είχαν ταυτοποιήσει, λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ σοβαρή αυτή η πληροφορία, ώστε η γυναίκα που είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος μέσα στο οποίο έγινε η ισχυρή έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, που νοσηλεύεται ακόμα φρουρούμενη στο νοσοκομείο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για την άμεση ενημέρωση. Είναι μαζί μου τώρα, κυρίες και κύριοι, Νικόλ Παφάντη, καθώς ένα σοκαριστικό βίντεο το οποίο μας έρχεται από το Περού. Ποδοσφαιριστής Νικόλ πέφτει νεκρός μέσα στο γήπεδο την στιγμή που τον χτυπά κεραυνός. Έτσι ακριβώς. Φρικτό θάνατο βρήκε ποδοσφαιριστής σε αγώνα στο Περού όταν χτυπήθηκε ξαφνικά από κεραυνό. Ο αγώνας, ο οποίος πεζόταν κάτω από καταρακτώδη επιβροχή, διακόπηκε, αλλά οι παίκτες δεν πρόλαβαν όλοι να μπουν στα αποδυτήρια. Τη στιγμή, λοιπόν, που οι ποδοσφαιριστές αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε και στο βίντεο, ένας ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός της ομάδας, πέφτει νεκρός όταν τον χτυπάει κεραυνός. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται με εγκάβματα ο τερματοφύλακας, αλλά και κάποιοι ακόμη ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν έβη ελαφρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νικόλ Παφάντη. Έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, κυρίες και κύριοι, ο τιτάνας της μουσικής βιομηχανίας, Quincy Jones, ο οποίος παρήγαγε μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του Michael Jackson και συνεργάστηκε με θρύλους όπως ο Frank Sinatra, η Aretha Franklin, αλλά και πολλοί άλλοι ακόμα. Στη διάρκεια της 65 ετούς καριέρας του, ο άνθρωπος πίσω από το φαινόμενο Michael Jackson και το εμβληματικό We Are The World τιμήθηκε με 27 βραβεία Grammy, αλλάζοντας τη μουσική ιστορία της Αμερικής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική συνημέρωση και αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Αμέσως μετά θα φας καλά με το Σωτήρη Καλυβάτση. Στις 9 έρχεται η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Τα μεσάνυχτα παρακολουθήστε το Action Story με την Ιωάννα Βάσου με μια ιστορική αναδρομή απόψε για τις αμερικανικές εκλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.